Σας είχαμε προαναγγείλει ότι θα μιλήσουμε και για μία μήνυση που έχει κάνει ο κύριος Αγγελέτος, δικηγόρος της Ελένης Ζαρούλια, σε μία συνάδελφο, στην Ελένη Ηλιοπούλου, επί της ουσίας για κάτι που έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook. Την έχουμε εδώ μαζί μας να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλώς σας βρήκα. Η δικιά μας ιστορία είναι μια ιστορία που προφανώς επαναλαμβάνεται, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι οι δικηγόροι της Χρυσής Αυγής χρησιμοποιούν παρόμοιες τακτικές σε οποιονδήποτε τοποθετείται απέναντί τους και λέει αυτό που πραγματικά είναι. Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, τον Ιούλιο του 2014, μόλις πληροφορήθηκα ότι ο Άγγελος Αγγελέτος ανέλαβε την υπεράσπιση της Ελένης Ζαρούλια, έστειλα ένα email σε ένα συντονιστικό όργανο της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, στο οποίο έλεγα ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αναλάβει την υπεράσπιση μιας γυναίκας που είναι βουλευτής της Χρυσής Αυγής, σύζυγος του αρχηγού του Νεοναζιστικού Κόμματος στην Ελλάδα. Και επειδή στο παρελθόν είχαν συνεργαστεί μαζί του, γιατί έχει ένα πολύ φιλοζωικό προφίλ ο ίδιος, αυτό θα πρέπει να το σκεφτούν διπλά και τριπλά, γιατί φιλοζωία και ναζισμός δεν πάνε πακέτο. Και επειδή για να του έχουν αναθέσει την υπεράσπιση της Ζαρούλια, είναι σίγουρα άνθρωπος της εμπιστοσύνης τους. Αυτή η αλληλογραφία, επαναλαμβάνω, είναι ιδιωτική αλληλογραφία, εστάλει στον κύριο Αγγελέτο από κάποιον από το συντονιστικό αυτό όργανο, γιατί οι ρουφιάνοι υπάρχουν παντού και οι χρυσαυγίτες υπάρχουν παντού, με αποτέλεσμα 2 μέρες μετά να μου στείλει ένα απειλητικό email λέγοντάς μου ότι θα χρειαστώ δικηγόρο από το κόμμα μου, ποιο κόμμα άραγε εννοεί δεν ξέρω, και ότι μου υπόσχεται ότι θα το χρειαστώ. Εγώ αυτή την απειλή προς το πρόσωπό μου την δημοσίευσα στο προφίλ μου στο Facebook τον Ιούλιο του 2014. Και στο προφίλ μου εκεί είμαι με ένα nickname, επειδή δεν θέλω να έχω το όνομά μου. Άλλωστε δεν είναι, είσαι υποχρεωμένος από το όνομα να έχεις το πραγματικό σου όνομα. Θορυβήθηκε τόσο και έγραψα ότι με απειλεί ο δικηγόρος της κυρίας Ζαρούλια, μόνο και μόνο επειδή είπα το αυτονόητο ότι ενημέρωσα για την επαγγελματική του επιλογή να αναλάβει την υπεράσπιση της κυρίας Ζαρούλια και επειδή έγραψα ότι φιλοζωία και ναζισμός δεν πάνε πακέτο. Εμείς δηλαδή που παλεύουμε για τα δικαιώματα των ζώων, γιατί εγώ είμαι δημοσιογράφος σε μια ενημερωτική ιστοσελίδα στο ZOOS.gr που εξειδικεύεται σε όσα συμβαίνουν εις βάρος των ζώων στην Ελλάδα, με αφορά απολύτως αυτό, καθώς βλέπω ότι η Χρυσή Αυγή έχει εισχωρήσει παντού, χρησιμοποιεί την υποτιθέμενη φιλοζωία της για να δείξει ένα κοινωνικό πρόσωπο, συσπηρώνει κόσμο γύρω της, γιατί πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι μην μπλέκουμε την πολιτική τώρα με τη φιλοζωία, δεν χωράνε τα κόμματα. Και σε όλους αυτούς εγώ διαρκώς απαντώ ότι η πολιτική είναι κάθε τι στη ζωή μας και από τη Βουλή, για παράδειγμα, που πολλοί θέλουν να την αφήνουμε απ' έξω ή από τα κόμματα, είναι εκείνη που αποφασίζει για το αν επιτρέπεται να ταΐζουμε τα σκυλιά και τα γατιά σε δημόσιους χώρους, αν επιτρέπεται να τα στυρώνουμε, αν επιτρέπεται να τους γίνει ευθανασία. Ό,τι αφορά και σχετίζεται με τα δικαιώματα των ζώων, περνάει από τη Βουλή. Συνεπώς και τα θέματα των ζώων σχετίζονται άμεσα με την πολιτική. Έκανα αυτή την ενημέρωση για να πω ότι πρέπει να έχουμε ξεκάθαρη στάση κατά του ναζισμού, γιατί αυτός ο άνθρωπος εκπροσωπεί τους ναζί, και με απείλησε πριν από κάνα μήνα, μου ήρθε και η μήνυση έγκληση. Ο κύριος Αγγελέτος μου κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και δεν κάνει μόνο εμένα, αλλά κάνει και εναντίον της κατάληψης ΕΣΥΕΑ, μιας εργατικής συνέλευσης βάσης που απαρτίζεται από δημοσιογράφους, οι οποίοι βγάζουν πραγματικά πολλά άπλυτα στη φόρα. Και ήθελε ο κύριος Αγγελέτος πάρα πολύ να τους βρει. Το θέμα έχει ως εξής. Εγώ, επειδή έκανε μήνυση εναντίον μου χρησιμοποιώντας το παρατσούκλι που έχω στο Facebook, δεν μπορούσα να με βρει αυτομάτως, γιατί εγώ ήμουν μία κάποια η οποία δεν είχε στοιχεία ταυτότητας. Όμως τι είπε ο κύριος Αγγελέτος και το δέχτηκαν οι αρχές, ότι αυτή που εμφανίζεται με το nickname της, με το παρατσούκλι της στο Facebook, είναι η Ελένη Ηλιοπούλου που έχει το ζουσός. Πήγε λοιπόν η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και ζήτησε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, και η αρμόδια αρχή που υποτίθεται πρέπει να τα προστατεύει όλα αυτά, τους έδωσε, χωρίς να έχουν την κατάλληλη εντολή από την εισαγγελία, όλα τα στοιχεία της κατοικίας μου και όλα τα στοιχεία στα οποία είναι κατοχυρωμένο στο ιστότοπο ZOOS.gr. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και ο κύριος Φακιανάκης, που τον έχουν όλοι και τον αγιοποιούν, έστειλε το ίδιο αίτημα και στην εταιρεία Fortnet, επειδή στην εταιρεία Fortnet ανήκει
η εταιρεία Παπάκι GR που διαχειρίζεται την κατοχύρωση όλων των ομάτων των ισοτόπων στην Ελλάδα. Η Fortnite λοιπόν τους είπε ότι ξέρετε, δεν έχετε την κατάλληλη εισαγγελική εντολή για να σας δώσω τα στοιχεία και δεν σας τα δίνω. Δηλαδή η ιδιωτική εταιρεία τους έβαλε ένα όριο και η αρμόδια αρχή τηλεπικοινωνιών τους τα έδωσε. Τεράστια παραδεξότητα, αλλά η νομοθεσία ισχύει και για τους δύο. Έτσι λοιπόν είχαμε το εξής. Τώρα σε τι φάση βρισκόμαστε της υπόθεσης? Κατέθεσα χτες έγγραφες εξηγήσεις στο αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας, στο οποίο καταγράψαμε ένα χρονικό σε συνεργασία με τον δικηγόρο που έχει αναλάβει την υπόθεση και λέγαμε ότι οι χαρακτηρισμοί προς το πρόσωπο του Αγγελέτου δεν είναι συκοφαντική δυσφήμιση. Εγώ έγραψα στο προφίλ μου στο Facebook ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος της εμπιστοσύνης των Ναζί και είναι, γιατί εκπροσωπεί την κυρία Ζαρούλια και γιατί η Χρυσή Αυγή εμφανίζεται παντού με σβάστηκες και τις σβάστηκες δεν τις βάζουν για πλάκα. Το πιστεύουν. Υπάρχει ολόκληρη δικογραφία, υπάρχει τεράστιο υλικό που αποδεικνύει την πίστη τους στη φασιστική ιδεολογία και στον εθνικισμό. Συνεπώς δεν μπορεί να θεωρηθεί συκοφαντή ένα πραγματικό γεγονός και εδώ μιλάμε για πραγματικά γεγονότα. Αφού λοιπόν αναφέραμε ότι ένας δημοσιογράφος και βάσει του ποινικού κώδικα δικαιούται να προβαίνει σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς, ζητάμε από τον εισαγγελέα να θέσει την υπόθεση στο αρχείο. Αυτό είναι κάτι που θα εξεταστεί και θα δούμε κιόλας αν θα... Έχουμε χρονοδιάγραμμα γι' αυτό? Δεν ξέρουμε πότε. Δεν ξέρουμε. Αυτό που μου είπαν είναι ότι αν ο εισαγγελέας, γιατί τώρα θα του επιστρέψουν την δικογραφία, ζητήσει έγγραφες εξηγήσεις και από τους μάρτυρες που εγώ έχω παραθέσει για να αποδείξω τα λεγόμενά μου, τότε σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να πάμε σε δίκη. Αυτό ακόμα δεν το γνωρίζουμε, θα παρακολουθούμε την εξέλιξη της υπόθεσης. Να επισημάνω το εξής, γιατί είναι σημαντικό. Ο κύριος Αγγελέτος ουσιαστικά ζήτησε από τη ΔΙΕ να ζητήσει από το Facebook να με βρουν. Όμως είναι πάγια τακτική της εταιρείας που διαχειρίζεται το Facebook, η οποία εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι η συκοφαντική δυσφήμιση, που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υφίσταται, αλλά ακόμη και αν υφίσταται, στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θεωρείται αδίκημα και δεν γίνεται άρση απορρίτου γι' αυτό. Και απάντησε λοιπόν η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος στον εισαγγελέα ότι δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο χρήστη που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο, γιατί δεν μας δίνουν στοιχεία. Όπως την ίδια απάντηση έλαβαν και από την Google, γιατί το κατάληψη εσία blogspot.gr είναι πάνω στο σερβερ της Google και επίσης η Google απάντησε ότι για μας η συκοφαντική δυσφήμιση δεν υφίσταται, συνεπώς δεν μπορούμε να σας δώσουμε στοιχεία. Να πω μόνο ότι οι συνάδελφοι από την κατάλληλη ψηφιασία που πολύ συχνά γράφουν και δρούν για όσα γίνονται στα μίντια, αναπαρήγαγαν την αυτό που έγραψα εγώ στο προφίλ μου στο Facebook. Δεν έγραψαν τίποτα το φοβερότερο. Και έγραψαν γι' αυτό ότι η συνάδελφος έγραψε αυτό, γιατί εγώ είχα και ένα αντίγραφο του απειλητικού email, το οποίο ο κύριος Αγγελέτος χειρίζεται ότι μου το έστειλε έτσι και καλά για πλάκα, για να με θορυβήσει. Δεν το θεωρεί απειλή. Φύγεται που εγώ τον αποκαλώ συνήγορο των Ναζί, αλλά και ενός δεν θεωρεί ότι τρέχει και τίποτα που μου είπε θα χρειαστείς δικηγόρο, το υπόσχομαι. Συνεπώς για την ώρα η δίωξη στοχοποιείται στο πρόσωπό μου, γιατί ο εισαγγελέας δεν έχει στοιχεία για τους διαχειριστές του συγκεκριμένου blog. Δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό θα προχωρήσει και τι θα γίνει. Έχουν ενημερωθεί δημοσιογραφικές ενώσεις. Έστειλα επιστολή τόσο στην ΕΣΥΕ όσο και στην ΕΣΠΙΤ, ζητώντας τους να πάρουν ξεκάθαρα θέση, όχι μόνο για τη στάση της Χρυσής Αυγής που πραγματικά τα κάνει όλα αυτά για να είναι και στον αφρό της επικαιρότητας, αλλά και για να φοβίζει τους πάντες, αλλά και για τη στάση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που με τέτοια ευκολία έδωσε στη δημοσιότητα προσωπικά στοιχεία, τα οποία εκθέτουν βέβαια σε άμεσο κίνδυνο μέλη της οικογένειάς μου, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι κάνουν οι φασίστες σε αυτόν τον τόπο. Προσωπικά δεν νιώθω. Δεν με φοβίζει όλο αυτό, για να το πω ξεκάθαρα. Εν τούτης, όταν μπλέκει σε μια τέτοια νομική διαδικασία που αν προχωρήσει θα κρατήσει πάρα πολύ καιρό, γιατί ξέρουμε τους ρυθμούς της δικαιοσύνης, εδώ βρίσκεται ελεύθερος ο δολοφόνος του Φίσα, πόσο μάλλον για κάτι πιο, για κάτι τόσο απλό όπως η δική μας υπόθεση. Εν τούτης, είναι κάτι που θέλει χρόνο, πρέπει να έχει στο νου σου, απαιτεί χρήμα. Οι διαμάχες και τα δικαστήρια στοιχίζουν και ξέρουμε ότι η δικαιοσύνη δεν είναι για τους ανθρώπους, ούτε τους μισθωτούς, ούτε τους φτωχούς.
τα έξοδα είναι πάρα πολλά για έναν άνθρωπο που παλεύει να επιβιώσει. Γι' αυτό και πάρα πολλοί άνθρωποι αναγκάζουν να το βουλώσουν, να σιωπήσουν για να μην βρεθούν με τέτοιες συνέπειες. Και πάρα πολλοί άνθρωποι έτσι κι αλλιώς μπαίνουν στη διαδικασία του μην μπλέξω καλύτερα και έτσι, να μην ακριβώς. Πω κάτι. Και να... Ο Δημήτρης Ψαράς που έχει ασχοληθεί με μεγάλες έρευνες για τις τακτικές της Χρυσής Αυγής, έχει γράψει στο βιβλίο του «Η Χρυσή Αυγή ενώπιον της δικαιοσύνης» για την τακτική τους αυτή να επιλέγουν δηλαδή χρυσαυγίτες και καλά δικηγόρους που δεν είναι απολύτως ταυτισμένοι με τον εθνικισμό για να δείξουν ένα προφίλ πιο δημοκρατικό, ότι να μας λέτε ότι είμαστε Ναζί, αλλά ο Αγγελέτος αυτοχαρακτηρίζεται και πράγματι αυτοχαρακτηρίζεται, δηλαδή κρατηθείτε μην πέστε την καρέκλη σας, κομμουνιστής, αριστερός και ως κόκκινος κόμις, γιατί λέει αυτό ήταν το παρατσούκλι τις δράσεις του στην Ιταλία, ενώ ο παππούς του έχει πεθάνει στο Έλα Λαμέιν και ο μπαμπάς του δεν ξέρω στη Ρόδο και η οικογένειά του. Μάλιστα σε συνέντευξή του τον Μάρτιο του 16 δήλωσε ο ίδιος ότι είναι κατά του εθνικισμού, ενώ είναι φίλος της κυρίας Ζαρούλια και του συζύγου της του κυρίου Μιχαλολιάκου, γιατί ο ίδιος είναι τριεθνής. Αν αναρωτιέστε τι σημαίνει τριεθνής, ο ίδιος ο κύριος Αγγελέτος συνέντευξή του είπε ότι είναι μισός Ιταλός, mm-hmm. με μεγάλη δόση ρώσικης καταγωγής, ενώ από τη μαμά του έχει νησιώτικη και βυζαντινή καταγωγή. Βυζαντινή καταγωγή. Εγώ απλώς θυμάμαι τον κύριο Αγγελέτο. Ηνωμένες Πολιτείες Βυζαντίου. Εγώ απλώς θυμάμαι τον κύριο Αγγελέτο να απειλεί μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου φωτορεπόρτερ ότι αν συνεχίσει να τραβάει φωτογραφίες, ναι. θα του πάει στη μηχανή. Εντάξει, τώρα το ποιόν των ανθρώπων το γνωρίζουμε. Απλά εδώ αξίζει να σημειωθεί κάτι το οποίο στο άρθρο που δημοσίευσε η Κατάληψη Ισία το αναφέρει και έχει πάρα πολύ δίκιο ο συγγραφέας. Ότι όλη αυτή η διαδικασία σαφώς είναι μια διαδικασία την οποία χρησιμοποιεί η Χρυσή Αυγή και εσύ αυτό πάρα πολύ συχνά ανταποδίδοντας μηνύσεις ή μηνύοντας θύματα επιθέσεών τους για συκοφαντική δυσφήμιση, για επίθεση και διάφορα τέτοια σωματικές βλάβες κτλ. Αλλά πέραν αυτού είναι και μια μέθοδος την οποία χρησιμοποιούν προκειμένου να δείξουν ότι δεν λύνουν τα προβλήματά τους εκτός δικαστηρίων. Προσπαθούν δηλαδή να δείξουν ότι ό,τι προβλήματα προκύπτουν τα λύνουν με ένδικα. Θα σας ταράξω στην νομιμότητα. Μπράβο, με ένδικα μέσα. Και σου λέει ότι εμείς δεν έχουμε συνάφεια με τις καταστάσεις βίας, ας πούμε, γιατί κοίτα να δεις, έχουμε βιομηχανία παραγωγής αγωγών, ας πούμε. Εντάξει. Συνεπώς τώρα όλο αυτό είναι αστείο από την πλευρά τους, με τον ίδιο τρόπο που ήταν αστεία η αγωγή που κάνανε στο Γεωργούση που έφτιαξε το Kleenex, ας πούμε, και η οποία ο εισαγγελέας την έβαλε στο αρχείο γιατί κατάλαβε ότι από πίσω υπάρχει μια σκοπιμότητα. Με τον ίδιο τρόπο συμβαίνει εδώ. Το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά με έναν τρόπο γίνονται πέραν όλων αυτών, προκειμένου να καταλάβουν κιόλας, πώς να πω, να καταλάβουν ένα ζωτικό χώρο πιέζοντας τους ανθρώπους που ασχολούνται με το ζήτημα, εντάξει, ή με ζητήματα τέτοιου τύπου που τους ζορίζουν. Ναι, να περιοριστούν. Έτσι, και δεύτερον, να μάθουν πράγματα. Για παράδειγμα, η Κατάληψη Ισία είναι ένα σημείο και είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι, όπως πολύ σωστά είπες προηγουμένως, είναι μες στα μίντια, ξέρουν τι γίνεται, μπορούν να καταλάβουν τις σχέσεις και γράφουν για αυτά. Και έχουν καταγγείλει πάρα πολλές φορές πάρα πολλά πράγματα. Ειδικά για την κατάληψη και τους ευχαριστώ για τη συμπαράσταση. Προσφέρει διαρκώς πληροφόρηση τα οποία τα καθεστωτικά μίντια δεν τα λένε, γιατί βέβαια δεν βγάζουν τα απλητά τους στη φόρα. Νομίζω ότι τους περίμενε στη γωνία η Χρυσή Αυγή με ένα κάποιο τρόπο, γιατί είναι ξεκάθαρη η αντιφασιστική θέση και η στάση τους. Θα ήθελα να πω και το εξής. Δεν το παίζω κανένας είδους ήρωας, αλίμονο, ούτε έχω καμιά φοβερή αντιφασιστική δράση. Αλλά μέσα από το ζουσός διαρκώς αναφερόμαστε στο τι κάνει η Χρυσή Αυγή, η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια χρησιμοποιεί τα ηλεκτρονικά της μέσα για να παρουσιάσει τους μετανάστες, τους πρόσφυγες ή τους ξένους πριν το τεράστιο προσφυγικό ρεύμα που έχουμε τώρα, ως τέρατα που έρχονται στη χώρα μας για να μας φάνε τους σκύλους και τις γάτες, για να τους πηδήξουν, να τους βιάσουν, να τους ξεκυλιάσουν. Ειδήσεις του στυλ πήγε στην Πάτρα ο άλλος να ψήσει κρέας και το κρέας δεν ψινότανε τρεις μέρες και τελικά ήταν σκύλος. Πράγματα ανυπόστατα. Έχω διαψεύσει άπειρα δημοσιεύματα που να λένε ότι στην Πάρο βρήκαν οι αστυνομικοί την κατάψυξη γεμάτη με γάτες από Πακιστανούς. Και όταν πήρα στο αστυνομικό τμήμα και ζήτησα τη θέση του αστυνομικού διευθυντή και μου είπαν ότι δεν έχουμε ασχοληθεί ποτέ με καμιά τέτοια υπόθεση,
ψευδής, να με κατηγορούν γιατί έκανα τον κόπο να ενοχλήσω τον αστυνομικό διοικητή. Λες και οι διοικητές των αστυνομικών τμήματων δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι που υποχρεούνται να απαντήσουν. Μιλάμε για τέτοιες ανοησίες, από παστές γάτες σε καταψύξεις μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι. Τέρατα και σημεία για γυράδικα στη Θεσσαλονίκη από Ινδούς που ψήνουν σκύλους. Δηλαδή για ανοησίες, παιδιά ολκής που περνάνε στον κόσμο, που τα βλέπεις διαρκώς προσταρισμένο στο Facebook, να μου έρχονται μηνύματα και να με ρωτάνε αν όντως αυτό έχει συμβεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος αρκείται στον τίτλο, δεν ψάχνει να δει ποιος δημοσιεύει ένα γεγονός, αν αυτό το πράγμα είναι ψευτιά ή κατασκευασμένη. Είδησε. Σκοπιμότητα. Πριν από χρόνια πάλι είχαμε και καλά στην Άρτα τρώνε τις γάτες για τραγελαφικές καταστάσεις που στοχοποιούν μονίμως τους ξένους. Που έρχονται οι ξένοι με το θρησκευμά τους που τα τρώνε, που είναι κάφρι, που είναι τέτοια. Ενώ εμείς στο ζώο σας έχουμε γράψει αυτή τη στιγμή 8.000 άρθρα τα 6 χρόνια λειτουργίας και 99% δράστες είναι γνήσιοι Έλληνες. Γνήσιοι απόγονοι του Περικλή και της Ασπασίας χριστιανοί. Καλά. Ναι, δηλαδή και σου έρχεται κάποια στιγμή να βαράς το κεφάλι σου. Είναι και το bloodline του Αριστοτέλη. Ναι, πρέπει να επισημαίνεις το αυτονόητο. Στο The Cleaners, ο συνάδελφος που έκανε το ντοκιμαντέρ έχει αποσπάσματα που λένε πώς χρησιμοποιούσαν τα εκπαιδευμένα Rottweiler για να επιτίθενται σε ξένους. Βέβαια. Και γι' αυτό λέμε ότι η φιλοζωία είναι απλά για αυτούς μια πρόφαση και θέλουν να το παίζουν, λειτουργούν σαν ταβατζίδες. Θεωρούν ότι δεν πρέπει να παρεμβαίνει η αστυνομία ακόμη και για αυτά, γιατί εμείς πολλές φορές λέμε με τις τόσες καταγγελίες ότι πρέπει να αφήνουμε τις αρμόδιες αρχές όσο και να καθυστερούν, γιατί δεν μπορούμε να μπούμε στη φάση της αυτοδικίας, γιατί διαφορετικά θα έχεις χάσει το παιχνίδι και θα έχεις γίνει ό,τι και ο δράστης. Επίσης υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Η Χρυσή Αυγή εμφανίζεται ως ταβατζίδες που μπαίνω μέσα, τα σκίζω όλα, τα κάνω όλα, σε τραβάω έξω. Και αυτή την ανοησία προσπαθούμε με χίλιους τρόπους να τη σταματήσουμε, αποδεικνύοντας ποια είναι η πραγματικότητα και ποιο είναι το ψεύδος. Να πω ότι σε όλο αυτό το παραμύθι το πρώτο θέμα πρωταγωνιστή εμφανίζει τέρατα και σημεία, δηλαδή γράφει ψεύδι, όχι ειδήσεις, ανοησίες ολκής, με αφορμή πάντα τα ζώα. Δηλαδή χρησιμοποιείται πάρα πολύ η φιλοζωία για να δείξουν ότι φταίνε οι ξένοι ή ότι δράστης είναι ο ξένος ή ότι καλός είναι ο Έλληνας ή ο Άγιος πάντα αστυνομικός. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε δεχτεί απειλές για το ζουσός. Ευθέως. Ότι θα μας ρίξουν το site. Και επειδή κάθε φορά που αναφερόμαστε, ακόμη και σε επερωτήσεις και σε ερωτήσεις που κάνει στη Βουλή αναφορικά με τα φιλοζωικά θέματα, τονίζουμε ότι η Χρυσή Αυγή το χρησιμοποιεί αυτό σαν εργαλείο. Και επειδή τα υπόλοιπα κόμματα δεν ασχολούνται στα σοβαρά με τα θέματα της φιλοζωίας, τις αφήνουν ελεύθερο το πεδίο να εμφανίζεται ως η μόνη κοινοβουλευτική δύναμη με ευαισθησίες στα θέματα του περιβάλλοντος και των ζώων. Πολύ ευαισθησία όμως, παιδιά. Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ...